Ένας φόνος που συγκλώνησε, μια δίκη που έφερε στο φως καλά κρυμμένα μυστικά και ερωτήματα που θα μείνουν για πάντα αναπάντητα. Ο δικηγόρος Αλέξης Στεφανάκης, συνήγορος της οικογένειας Εργιανόπουλου, μας δίνει τη δική του εκδοχή. Εγώ έχω δύο πράγματα που θέλω να ξεκινήσω. Η μία ήταν ότι δεν είναι δεκτό το αιτήμα σας για να γίνει η δίκη κυκλισμένων των θυρών. Και το δεύτερο είναι μια απόφαση η οποία φαντάζομαι ότι δεν ήταν ικανοποιητική. Το θεωρείτε ήττα? Δεν θα πω ότι ήταν ήττα η πρωτόδικη απόφαση. Δεν θα πω ότι είναι μια μεγάλη νίκη η έφεση που έγινε από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Για μας η απόφαση, η πρώτη που έβαζε τελική ποινή 20 χρόνια και μετέτρεπε τη ληστεία σε κλοπή, ήταν μια απόφαση που μας άφηνε μια πικρή γεύση. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια έφεση και θέλω να μου πεις τι περιμένετε από αυτή την απόφαση. Αυτό τον άνθρωπο που τον έσυσα στα δικαστήρια να είναι αλήγιστος, να μην έχει χύσει ένα ίχνος δακρύων, ένα ίχνος συντριβής, μια συγγνώμη αληθινή. Αυτό τον άνθρωπο θεωρώ ότι πραγματικά η δικαιοσύνη που πρέπει να το απονεμηθεί είναι τουλάχιστον μια απόφαση που θα περιλαμβάνει τη λέξη ισόβια. Πόσα χρόνια τον γνωρίζατε? Τον Νίκο πρέπει να είναι από τη φίλη μου την Τάνια την Τρύπη, την ηθοποιώ, νομίζω είναι μια πενταετία που του είχε δώσει τα τηλέφωνά μου. Αρχικά είχε ένα θέμα φορολογικό, μετά κάναμε τα τηλεοπτικά συμβόλαια, μετά το σκάφος που αγόρασε, μετά είχαμε έτσι μια φιλική σχέση. Οπότε είχατε συνεργασία. Ναι, μια πενταετία πριν. Σας εκμυστηρευόταν πράγματα? Ό,τι και να ήταν μεταξύ εμένα και του Νίκου και θα παραμείνει μεταξύ εμού και του Νίκου. Στην προσωπική του ζωή πώς ήταν? Αν κάτι τον διέκρινε, ήταν η ευγένειά του, η τρυφερότητα που είχε με τους ανθρώπους που αγαπούσε και εκτιμούσε, η ποιότητα του χαρακτήρα του και η γέννη καλλιέργειά του. Τελικά ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος? Εδώ πέρα είχαμε μια υπέρμετη ευαισθησία συνδυασμένη με μια αυτοκαταστροφική τάση. Με τρεις λέξεις πώς θα χαρακτηρίζεσαι τον Νίκο Σεργιανόπουλο? Έχει πολλές λέξεις ο Νίκος Σεργιανόπουλο. Έχει έναν άνθρωπο που έχει ένα τρομερό ταλέντο, είναι ένα τρομερό ηθοποιός. Έναν άνθρωπο πολυσχηδή σε δραστηριότητα, σε προσωπικότητα, σε ψυχοσύνθεση. Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, τι θα τον είχατε συμβουλεύσει? Οι αποφάσεις είναι εσωτερικές. Είναι ενδόμικες και προσωπικές. Δεν θα είχα αλλάξει τίποτα από αυτό που είχα πει. Πριν λοιπόν ο Νίκος δολοφονηθεί τον Ιούνιο του 2008, είχε προηγηθεί 6-7 μήνες πριν η σύλληψη με τα ναρκωτικά. Ναι, το 7. Έτσι, ναι, δεν είναι? Ναι. Όλο αυτό πόσο του κόστησε? Και η σύλληψη με τα ναρκωτικά. Επειδή ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός ηθοποιός και υπήρχε μια τρέλα των μίντια για τον Νίκο. Και εν ζωή. Του κόστησε πάρα πολύ. Βέβαια στην πορεία, όπως όλα τα πράγματα, ο χρόνος γιατρεύει τις πληγές. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα σεξουαλικό έγκλημα με πάθος ή για οτιδήποτε άλλο? Για μας όχι. Ακούστηκαν για ναρκωτικά, ακούστηκαν για χιλιάδες πράγματα. Για μας είναι το κατηγορητήριο. Ανθρωποκτονία, έρημη ψυχική κατάσταση και ληστεία. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου και το έχω ακούσει από αρκετούς ότι υποστηρίζουν ότι τελικά δεν είναι αυτός ο δολοφόνος του Νίκου Σεργιανόπουλου. Ο Γεωργιανός. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που με εξοργίζει. Έχω μαλώσει πολλές φορές σε κοινωνικά τραπέζια, σε κοινωνικές εκδηλώσεις που έχω βρεθεί με ανθρώπους που άσχετοι με την υπόθεση. Πολλάκι, όχι μία και δύο. Που έρχονται και μου λένε: α, δεν είναι αυτό. Τον έχουν βάλει front line να είναι, κρύβει κάποιους άλλους. Υπάρχουν κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της δίκης. Είχα δύο με τρεις ανθρώπους που με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε διαφορετικές ιστορίες: ότι ξέρουν ποιος είναι ο δολοφόνος, ότι δεν είναι αυτός, ότι γίνεται, υπάρχει κάτι άλλο, ότι υπάρχουν Ισλαμιστές, υπάρχουν εμπόροι, υπάρχουν χιλιάδες δύο πράγματα. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε, τελειώνουμε. Αυτός είναι ο δολοφόνος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, όχι στο εκατομμύριο. Αυτός είναι και αυτός είναι ο συγκεκριμένος δράστης, αυτός είναι ο στιγερός δολοφόνος που κατέσφαξε τον Νίκο Σεργιανόπουλο. Καμία αμφιβολία.